Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω καταρχήν είναι ότι έχει γίνει μία πρωτοφανής, μία απίστευτη καταστροφή στην Κύπρο και το τραγικό είναι ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει. Έχουν γίνει κωμικοτραγικοί χειρισμοί των αρχών εδώ και χρόνια, αλλά πρόσφατα ακόμα περισσότερο, με κύρια ευθύνη του Υπουργού Οικονομίας του κυρίου Σαρή. Και επίσης θα προσθέσω ότι η Κύπρος πλήρωσε το τίμημα της ανεπάρκειας ενός διαπλεκόμενου πολιτικο-οικονομικού κατεστημένου που επί χρόνια φρόντιζε μόνο τα συμφέροντά του εις βάρος του κυπριακού λαού. Αυτό είναι η τοποθέτησή μου για το τι συμβαίνει σήμερα στην Κύπρο. Να ρωτήσω, γιατί θα ζητήσω λεπτομέρειες γι' αυτό, γιατί το είδα και στη χθεσινή σας ανακοίνωση αυτό για το κατεστημένο. Να ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας αυτό το πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει να εφαρμόζεται στην Κύπρο μπορεί να βγει. Μπορεί να πετύχει. Δεν αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για κάποιο πρόγραμμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Βλέπω σπασμωδικά μέτρα από ανθρώπους οι οποίοι οι περισσότεροι από αυτούς είναι ανεπαρκείς. Τώρα μάλιστα είναι και ξενυχτισμένοι και φοβερά κουρασμένοι με τρομερές εσωτερικές έρηδες και αλληλοκατηγορίες. Και βλέπουμε ευνηδιασμούς από ώρα σε ώρα. Βλέπουμε παραδείγματος χάρη ότι χθες γίνεται συνέντευξη τύπου του κυρίου Σαρή και του κυρίου Δημητριάδη, του κεντρικού διοικητή, για να καθησυχάσουν το προσωπικό της Τράπεζας Κύπρου ότι η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της. Και την επόμενη μέρα το πρωί, 8 η ώρα, πάβεται όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και όλη η διοίκηση περνάει στα χέρια ενός διαχειριστή που τον υπέδειξε η Κεντρική Τράπεζα, ίσως μάλλον κατόπιν οδηγιών της Τρόικας. Άρα, δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός, δεν έχει πιστεί κανένας ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος στην Κύπρο που ξέρει τι γίνεται. Οπότε και αυτά τα περιοριστικά μέτρα τα οποία μπαίνουν αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι μπαίνουν στην τύχη. Ναι. Τώρα, για την κατάσταση αυτή που έχει διαμορφωθεί στην Κύπρο, το πρόβλημα είναι τραπεζικό. Οφείλεται στην Τράπεζα Κύπρου και κυρίως στη Λαϊκή Τράπεζα, έτσι όπως ξέρουμε τα γεγονότα. Η Λαϊκή είναι η πρώην Μαρφίν. Η τράπεζα, η δική σας τράπεζα, κατεβήκατε στην Κύπρο, επιλέξατε να κάνετε και την Κύπρο κέντρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κάποιοι έλεγα και στην αρχή, λένε ότι μερίδιο ευθύνης, σας ρίχνουν στην Κύπρο, μερίδιο ευθύνης για αυτή την κατάσταση. Ότι φταίτε εσείς, σε ένα βαθμό. Ποια είναι η απάντησή σας, κύριε Βγενόπουλο? Η απάντησή μου συνοπτικά είναι ότι αυτά είναι αστεία πράγματα. Καταρχήν, το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην Κύπρο σήμερα δεν είναι μόνο ο τραπεζικός τομέας που είναι διογκωμένος, όπως είναι η συνήθις έκφραση. Διότι, από ό,τι βλέπετε, η Κύπρος χρειάζεται άλλα 10 δις για να καλύψει τις δημοσιονομικές της ανάγκες. Συνεπώς, από τη στιγμή που χρειάζεται 10 δις, σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Το λέω διότι άκουγα σήμερα και κάποιους πολιτικούς Έλληνες σε ραδιόφωνο που έλεγαν: μα η Κύπρος δεν θα είχε πρόβλημα αν δεν υπήρχε το πρόβλημα του τραπεζικού τομέα, διότι έχει μικρά ελλείμματα. Τότε δεν τα χρειάζεται 10 δις. Άρα, καταρχήν, να ξεκινήσουμε από αυτήν την τεράστια πλάνη, διότι ξέρετε, είναι εύκολο να κατηγορούνται οι τράπεζες. Τώρα, οι τράπεζες πράγματι αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύουν περίπου το 750-760% του ΟΕ και είναι διογκωμένες. Θα πρέπει λοιπόν κανείς να δει με ψυχραιμία τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ για να μπορέσει να αναζητήσει τις ευθύνες. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω και να τοποθετηθώ και μετά είμαι στη διάθεσή σας να σας το εξηγήσω είναι το εξής, ότι καταρχήν το 2009, μετά από 3 χρόνια παρουσίας μου στην Κύπρο, όπου πλέον όχι μόνο έχουμε διαγνώσει όλα τα προβλήματα και έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ως αλλοδαποί επενδυτές στην Κύπρο, και το τονίζω αυτό, αντιλαμβάνομαι πλέον ότι από την κρίση ρευστότητος που είχε υπάρξει παγκοσμίως το 2008, και ενώ μέχρι τότε οι κυπριακές τράπεζες είχαν μείνει αλόβητες, εμείς δεν χρειαστήκαμε βοήθειες από το κράτος κτλ., αντιλαμβάνομαι ότι εφόσον αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, ότι τότε πλέον θα είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Κάνω τα διαβήματά μου σε όλες τις αρμόδιες κυπριακές αρχές, οι οποίες αρνούνται να συζητήσουν οτιδήποτε περί αλλαγών του θεσμικού πλαισίου που θα μας επέτρεψε να κάνουμε διαφοροποιήσεις, και τότε αναγγέλλω, μετά από συμφωνία των μετόχων, ότι κάνουμε συγχώνευση με την ελληνική μας τράπεζα, τη Μαρφίν Εγνατία, η οποία θα ήταν reverse, και μεταφέρουμε την έδρα του ομίλου στην Ελλάδα για να μπορέσουμε να κάνουμε τις σωστές κινήσεις, να αποφύγουμε αν θέλετε, αυτές τις επιπτώσεις που τις έβλεπα να έρχονται.
Τότε λοιπόν η Επιτροπή Θεσμών της Κυπριακής Βουλής, μαζί με όλους τους υπόλοιπους στην Κύπρο που πέσανε πάνω μου να με φάνε, όχι, μη φύγετε από την Κύπρο, μη φύγετε από την Κύπρο κτλ., κάνει μια ειδική συνεδρία για να ακούσει τους λόγους για τους οποίους εγώ ήθελα να φύγω από την Κύπρο. Σε μια προσπάθεια να με μεταπίσουν να μείνω. Και σε εκείνη την επιτροπή, και εδώ πέρα είναι το μόνο που θα κουράσω και εσάς λίγο και τους τηλεθεατές, και σε εκείνη την επιτροπή τους λέγω πολύ συγκεκριμένα, προσέξτε, από το 2009 τα εξής. Και αναφέρομαι στα πρακτικά της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής. Θα σας πω 3-4 πράγματα αποσπασματικά που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πρώτο πράγμα το οποίο τους λέω ότι θα πρέπει να διευρύνουμε την παρουσία μας και σε άλλες χώρες για να μην είμαστε εγκλωβισμένοι μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και αυτό δεν είναι απέτηση μόνο της Μαρφίν, αλλά είναι και στοιχείο ασφάλειας. Να σας εξηγήσω το γιατί. Στην Κύπρο υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο, το απειρχαιωμένο από τις δεκαετίες του 60, που έλεγε ότι όταν αναπτύσσεσαι στο εξωτερικό, όταν αγοράζεις μια τράπεζα με 1 δισεκατομμύριο, παραδείγματος χάρη, και τα ίδια της κεφάλαια είναι 500 εκατομμύρια, σου αφαιρούν από την κεφαλαϊκή σου επάρκεια το σύνολο του 1 δις. Ενώ όλα τα σύγχρονα συστήματα, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού, λένε ότι αφού δίνεις 1 δις, αλλά αγοράζεις κεφάλαια 500 εκατομμύρια, τότε σου αφορούμε την κεφαλαϊκή σου υπάρχει 500 εκατομμύρια. Άρα, είχαμε ένα αντικίνητρο να μοιράσουμε τον κίνδυνο, γιατί είχαμε πολύ διωγγωμένες καταθέσεις. Είχαμε όμως ένα αντικίνητρο να μοιράσουμε τον κίνδυνο και μας υποχρέωναν να μένουμε Ελλάδα και Κύπρο. Συνεχίζω λοιπόν. Βγαίνει ο κύριος Ορφανίδης στην ίδια επιτροπή. Κύριος Ορφανίδης, λέει ότι για τους μη επαείοντες, τότε είναι ο πρόεδρος της ο τότε διοικητής τράπεζας της Κεντρικής Κύπρο. Και ένα από τα τραγικά πρόσωπα της σημερινής καταστροφής. Και λέει ότι, εμπαστώσει, είμαστε εξαιρετικοί, ότι είμαστε μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που η κυβέρνηση δεν χρειάστηκε να κάνει καμία παρέμβαση στον τραπεζικό τομέα και όλα αυτά είναι καταπληκτικά και μας φαίνεται παράξενο να μιλούμε για την ποιότητα της εποπτείας, μια που δεν υπάρχει κανένα οποιοδήποτε πρόβλημα. Του λέγω λοιπόν εγώ εν συνεχεία ότι βλέπω ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση να συζητηθούν σοβαρά θέματα τα οποία απασχολούν τον τόπο και προσέξτε τώρα αυτό γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό. Του εξηγώ ότι το τραπεζικό σύστημα έχει καταθέσεις μεγάλες επειδή έχουν περάσει μια περίοδο διαρκούς ανάπτυξης του ΑΕΠ και επειδή έχουμε σημαντική εισαγωγή κεφαλαίων κυρίως από τη Ρωσία. Εάν η κρίση συνεχιστεί και το ΑΕΠ αρχίζει να έχει αρνητικούς ρυθμούς, οι καταθέσεις δεν μειώνονται, κύριε Πρόεδρε, είχα πει στον πρόεδρο τότε της Επιτροπής, και αν η κρίση επεκταθεί θα σταματήσει και η ροή των καταθέσεων. Τότε λοιπόν, αν μείνουμε στην οτροπία του καθαρά κυπριακού και ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δεν θα υπάρχει δυνατότητα ούτε να χρηματοδοτηθεί η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Και συνεχίζω και λέω στο τέλος. Για να μην είναι. Πιθανότατα εις το μέλλον. Ναι. Όχι, αφήστε με, τελείωσα. Πιθανότατα εις το μέλλον αυτό για την Κύπρο να είναι καταστροφικό. Και ένα τελευταίο, και δεν θα σας απασχολήσω με άλλες βαρετές λεπτομέρειες. Τους επαναλαμβάνω και τους λέω σε άλλη αποστροφή. Η κατάσταση έτσι όπως εξελίσσεται θα επιφέρει τεράστια βλάβη στην κυπριακή οικονομία. Το αποτέλεσμα αυτής της παρέμβασής μου στην Βουλή ήταν το εξής καταπληκτικό. Η ΜΕΝ Επιτροπή Θεσμών αποφασίζει ότι έχω δίκιο και ότι πρέπει να γίνει ένας διάλογος για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Ο κεντρικός διοικητής συμφωνεί, ο υπουργός οικονομίας συμφωνεί και αυτός ο διάλογος δεν γίνεται ποτέ. Ωραία. Ο κεντρικός διοικητής δεν έχει δηλώσει μέσα στην Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να δώσει έγκριση για να φύγουμε από την Κύπρο. Και με κρατάνε εγκλωβισμένο στην Κύπρο, χωρίς καμία αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για να προλάβουμε αυτή την καταστροφή. Να πάμε λίγο σε πιο απλά, ίσως πιο κατανοητά πράγματα. Θέλατε να κάνετε αυτή την τοποθέτηση και με ενδιαφέρον την ακούσαμε, αλλά αυτό το οποίο λέγεται στην Κύπρο είναι ότι η Μαρφίν είναι μια τράπεζα που έδωσε πολύ μεγάλα δάνεια, επισφαλή δάνεια, έκανε κινήσεις με αγορές ομολόγων, με πολλά και διάφορα που λέγονται και τώρα και παλαιότερα. Όταν το πράγμα έφτασε στο όριο, ο Βγενόπουλος έφυγε, το Κυπριακό κράτος αναγκάστηκε να αγοράσει αυτή την τράπεζα και τελικά σήμερα να το οδηγήσει στην καταστροφή. Ποια είναι η δική σας απάντηση? Τίποτα από όλα αυτά που μου λέτε δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και για αυτούς τους ισχυρισμούς μου υπάρχουν απόλυτα στοιχεία. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχήν έχετε. Ένα-ένα. Καταρχήν να συζητήσουμε για τα ομόλογα. Εντάξει. Εμείς αγοράσαμε ομόλογα στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζάς μας το 2009 και ένα μικρό κομμάτι στις αρχές του 2010. Εκεί λοιπόν, συγχωρήστε με λίγο, ναι. Αυτά τα ομόλογα τα έχετε αγοράσει από την Γερμανία, από την Deutsche Bank. Τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, είναι ομόλογα ελληνικά, τα οποία
λίγο αργότερα κουρεύονται και η τράπεζα χάνει.